Το όνομά μου είναι Έλενα, είμαι 24 χρονών και είμαι από την Πάτρα. Σπουδάζω γραφιστική και ασχολούμαι με τη ζωγραφική και την εικονογράφηση. Μεγάλωσα μέσα σε μια χριστιανική οικογένεια, οπότε από πολύ μικρή άκουγα ιστορίες μέσα από τη γραφή, πήγαινα στην εκκλησία και από μόνη μου είχα πολύ αγάπη για το Θεό, οπότε τον μελετούσα τη γραφή μου και μόνη μου, προσευχόμουν και είχα μια προσωπική σχέση μαζί του. Όταν ήμουν μικρή, ένα βράδυ, στον ύπνο μου είχα δει ένα πολύ κακό όνειρο, στο οποίο μέσα θυμάμαι να υπήρχαν πολλές φωτιές και θυμάμαι να υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι φώναζαν και ξύπνησα τρομοκρατημένη και ήρθε η μαμά μου στο δωμάτιο και με ρώτησε τι είχε συμβεί και της είπα ότι είχα δει ένα πολύ άσχημο όνειρο και ότι δεν θέλω να πάω στην κόλαση. Και η μαμά μου τότε κατευθείαν μου εξήγησε ότι άμα δώσω την καρδιά μου στο Θεό δεν θα πάω στην κόλαση. Τότε με τη μητέρα μου κάναμε μια προσευχή, στην οποία προσευχήθηκα και είπα στο Θεό ότι θέλω να μου συγχωρέσει τις αμαρτίες και ότι τον ευχαριστώ πάρα πολύ για το δώρο του Σταυρού και της χάρης του. Και από εκείνη την ημέρα ξεκίνησα να έχω μια προσωπική σχέση με το Θεό και να διαβάζω τη γραφή μου και να προσεύχομαι και είχα καταλάβει ότι μόνο μέσα από τη χάρη του Χριστού και άμα το δεχτώ αυτό, τότε θα μπορώ να σωθώ αιώνια. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία του Ιωσήφ και τη συγχωρητικότητά του προς τα αδέρφια του. Μου άρεσε πάρα πολύ η ιστορία του Αβραάμ και της εμπιστοσύνης του να αφήσει τα πάντα και να ακολουθήσει αυτό που του είχε πει ο Θεός και την υπόσχεσή του. Και αυτά αποτελούσαν πάντα παράδειγμα για μένα. Το ξέρω γιατί εμπιστεύομαι τις υποσχέσεις του Θεού και εμπιστεύομαι ότι ο λόγος του είναι αληθινός και ήταν από τότε μέχρι σήμερα. Και είδαμε και το πώς οι υποσχέσεις του έχουν εκπληρωθεί μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Η πιο δύσκολη περίοδος του να εμπιστευτώ εγώ προσωπικά τον Θεό ήταν πριν 2-3 χρόνια περίπου, όταν είχε γίνει η καραντίνα, η πρώτη, που εγώ είχα αρχίσει να παθαίνω σχεδόν κάθε μέρα κρίσεις πανικού και κρίσεις άγχους γενικά. Και τότε ήταν που διαγνώστηκα και με αχώδη διαταραχή και κατάλαβα ότι για μένα είναι πάρα πολύ δύσκολο να εμπιστεύομαι γενικά την κάθε μέρα μου στον Θεό. Μου είναι γενικά πάρα πολύ δύσκολο να ξυπνάω κάθε πρωί και να πιστεύομαι ότι ο Θεός θα φωντίσει. Και ειδικά όταν έχεις πολύ άγχος στη ζωή σου, αυτό είναι παραπάνω δύσκολο. Η πιο δύσκολη στιγμή στη ζωή μου να εμπιστευτώ τον Θεό ήταν πριν 2-3 χρόνια περίπου, στην περίοδο της πρώτης καραντίνας. Όταν πάθαινα σχεδόν κάθε μέρα κρίσης πανικού και ένιωθα ένα μεγάλο βάρος μέσα μου, πολύ συναισθηματική κούραση και δεν μπορούσα να καταλάβω τι συμβαίνει μέσα μου. Και μετά από λίγο καιρό διαγνώστηκα και με αχώδη διαταραχή και ΔΕΠΗ, οπότε εξηγήθηκαν πολλά πράγματα για το άγχος μου και τις κρίσεις πανικού, αλλά ήξερα ότι επειδή είναι κάτι που μόνο μου δεν μπορούσα να προσπεράσω και να ελευθερωθώ από αυτό, έπρεπε να το δώσω στο Θεό και να του εμπιστευτώ και την ψυχολογία μου, αλλά και το συναισθηματικό μου κόσμο και το αύριο, γιατί εκεί ήταν που δυσκολευόμουν πιο πολύ. Ξεκίνησα λοιπόν να πηγαίνω σε μία ψυχολόγο και μετά από κάποια τεστ που μου έκανε έφτασε στο συμπέρασμα ότι έχω ΔΕΠΗ και αγχώδη διαταραχή. Και ξεκινήσαμε κιόλας με κάποιες συνεδρίες να με βοηθήσει πώς αυτό να το αντιμετωπίσω μέσα στην καθημερινότητά μου, γιατί σίγουρα χρειάζεται και αυτό, αλλά ταυτόχρονα εγώ προσπαθούσα και μέσα από τις υποσχέσεις του Θεού στη γραφή να βρίσκω ειρήνη μέσα μου. Ήταν μια διαδικασία που πήρε καιρό και ακόμα προσπαθώ να δίνω κάθε μέρα το αύριο στον Θεό, γιατί μου είναι πολύ δύσκολο να εμπιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά και ότι είναι ένας Θεός καλός που νοιάζεται για μένα και ότι θα κάνει τα πάντα να συνεργήσουμε στο αγαθό. Οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να αντιμετωπίζω κάθε πρωί που σηκώνομαι με μία προσευχή και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού. Οι γονείς μου ήταν αυτοί που με βοήθησαν και μου πρότειναν να πάω και στον ψυχολόγο και ήταν εκεί όταν πάθαινα όλες αυτές τις κρίσεις του πανικού και με βοηθούσαν και με προσευχή αλλά και μέσα από την υποστήριξή τους. Μέσα από την προσευχή προσπαθώ να δίνω όλο αυτό την κούραση που νιώθω μέσα μου, όλο αυτό το άγχος
στον Θεό και κάθε τι που συμβαίνει προσπαθώ πρώτα να προσευχηθώ γι' αυτό και μετά να αγχωθώ. Προσπαθώ δηλαδή πρώτα να βρισκώ την ειρήνη μου στην παρουσία του Θεού πριν βάλω με το νου μου όλα τα κακά και ξεκινήσω να αγχώνομαι. Μια συμβουλή που έχω να δώσω σε ανθρώπους που ίσως αντιμετωπίζουν το ίδιο πράγμα ή πρόκειται να το αντιμετωπίσουν κάποια στιγμή στη ζωή τους είναι να ξέρουν ότι ο Θεός τους αγαπάει όπως είναι, ότι ο Θεός καθώς τους έφτιαχνε ήξερε ότι όλα αυτά θα συμβούνε και για κάποιο λόγο επιτρέπει ό,τι επιτρέπει και ότι μέσα από αυτό έχουμε την ευκαιρία πιο πολύ να τον μάθουμε εις βάθος και όχι απλά έχοντας μια τυπική σχέση μαζί του, αλλά με το να τον εμπιστευόμαστε πιο πολύ κάθε μέρα και με πιο πολύ βάθος. Αυτό. Κάτι που εμένα με βοηθάει πάρα πολύ να νιώθω το Θεό πιο κοντά μου, μέσα στην καθημερινότητά μου, έχω ένα τετράδιο προσευχής και από το 2018 μέχρι και σήμερα γράφω κάθε μέρα σκέψεις μου στο Θεό ή ανησυχίες μου και βλέπω όλα αυτά τα χρόνια πώς έχει ενεργήσει σε πράγματα που μπορεί να το ζητούσα το 2018 και να μου τα δίνει τώρα ή σε λύσεις που μου έχει φέρει όλα αυτά τα χρόνια και κάθε φορά που ίσως το νιώθω μακριά μου ή αναρωτιέμαι άμα με ακούει απλά χρειάζεται να διαβάσω τις σελίδες και κατευθείαν θυμάμαι ότι είναι πιστός και ότι είναι κοντά μου. Η εικόνα που έχω για τον Θεό μέσα στο δικό μου μυαλό είναι ότι είναι ένας Θεός αγάπης. Ένας Θεός που έστειλε το γιο του να στηβωθεί για μας γιατί τόσο πολύ μας αγάπησε και ένας Θεός χάρης γιατί με το απλά να δεχτούμε ότι σταυρώθηκε ο Χριστός για μας και να δεχτούμε αυτό το δώρο της χάρης μας παίρνει μαζί του στον παράδεισο και αυτό είναι ο ορισμός της αγάπης και της χάρης. Αυτό που προτείνω είναι να πλησιάσουν τον Θεό, να γευτούν και αυτοί αυτή την αγάπη και αυτή τη χάρη του Θεού και να δουν ότι όταν πλησιάζεις τον Θεό θα σε πλησιάσει και αυτός και μετά είναι μια προσωπική σχέση η οποία είναι πολύ όμορφη.